Πού να πάω. Καλό στο Ζάχο, ρε. Τι έγινε, τι κάνεις, καλή εβδομάδα. Πούμε γιατί εσύ σήμερα έρθες. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Ήρθα από Αθήνα. Ήρθες από Αθήνα. Η πρωτεύουσα, χέρι άκρας. Πώς πέρασες. Φοβερά. Πέρασες ωραία. Είδα την Ακρόπολη, μπράβο, ανέβηκα. Μπράβο, Ζάχο μου, και του χρόνου, και του χρόνου. Ναι. Πάντα τέτοια. Okay, πάντα okay, να πηγαίνεις έτσι εκδρομές. Την είδα τώρα, την ξαναδώ. Την Ακρόπολη. Ήταν προγραμματισμένη εκδρομή ή ήταν διήμερη αυτοεξορία. Όχι, όχι. Ήταν από τις 7. Όχι, πότε παίξαμε, ρε. Όχι 7 Δεκεμβρίου, 20. Πώς παίξαμε το Δεκεμβρίου. Έβγαλε μια αγωνιστική. 20 Οκτωβρίου, δεν θυμάμαι πότε ήταν. Από τότε την είχα προγραμματίσει. Μου είπες και εσύ Μάιο, είδα πότε είναι. Υπολόγισα, λέω κάπου εκεί θα είναι. Σίγουρα σε φίλες σου πήγες. Ε? Σε φίλες. Όχι, όχι, φίλες, σε εχθρές. Εχθρές. Εντάξει, εχθές αλλά φίλες. Εχθές οπαδικά. Φίλες. Όχι, όχι, όχι. Είχα μια σχέση και Αθήνα. Έτσι λίγο κράτησε να σου πω την αλήθεια. Ξέρεις, οι σχέσεις από απόσταση δεν κρατάνε. Εντάξει, εντάξει, λογικό δεν είναι. Ή παντρεύεσαι, ή παντρεύεσαι και γίνεται. Ή πας εσύ εκεί, έρχεται αυτή εδώ, έτσι. Λοιπόν, όχι ρε, δεν πήγα. Εδώ έμεινα. Τι έγινε. Παρακαλώ. Γυρίσατε. Όχι. Θα μου το ετοίμασες, ε. Καλό, δεν το ήξερα. Τι ζούμε. Καλώς όρισε. Παρακαλώ. Γυρίσατε! Όχι! Καλό. Γιατί όχι να μου γυρίσατε! Στα έξυπνα γελάω κι εγώ, έξυπνα τα. Μα δεν έφυγα! Όχι! Καλά ρε, και εσύ τεκνοβρούτε συνέχεια, φτάνει το βάλε. Είσαι και αριανός τεκνοβρούτε. Όχι, καλό ήταν, έξυπνο. Να πω βέβαια ότι είπα ότι θα φύγω, δεν έφυγα. Εδώ ήμουν, αλλά έκανα ένα πολύ ωραίο. Έκανα ένα πολύ καλό. Είδα τον Άρη, ρε παιδί μου, όλα τα μάτια την ίδια ώρα, δεν ήταν. Έτσι. Είδα τον Άρη, με το που τελείωσε, ξέρεις τι έκανα. Τι. Λέω, κοίτα, υπολόγισα. Θα σου πω. Υπολόγισα ότι λίγο πολύ, αν εξαιρέσει το κανάλι του Προέδρου που θα είχε λογικά καμιά 30 ώρες ρεπορτάζ, όλα τα άλλα κανάλια, λέω 5, 10, 15, 20 λεπτά θα αφιερώσουν. Όλα. Έτσι. Ναι. Ανάλογα και πού πρόσκειται το καθένα. Ναι. Ξέρεις τι έκανα. Είδα ένα κανάλι. Κοιμήθηκες. Όχι, όχι, όχι. Κανονικά, α, είδες τηλεόραση. Κανονικότατα. Άρα τα είδες. Κανονικό, όχι. Αφού δεις κανάλι. Έβλεπα Μέγκα. Άντε ρε απίθανε από καιρά. Αν να χαθείς να χάνεσαι. Μαύρο. Έβλεπα Μέγκα. Άκουρε το Μέγκα το καλύτερο κανάλι. Είναι, Βασίλη Μέγκα. Είναι μέχρι μεγάλη, το πρωί Μέγκα έβλεπα. Έχει χάρη που είναι μεγάλη φοβερό, εβδομάδα. Φοβερό κανάλι. Τρομερά. Ακούστε, πράγματα. Ακούστε παιδιά τι σκέφτηκε ο Μέγκα, άνθρωπος. Μέγκα. Επειδή είναι μαύρο το Μέγκα που λένε. Ναι. Βάζεις και είναι μαύρο. Δεν ναι, έχει. Μαύρο, έβλεπα. Άκου να δεις τι έκανε. Τρεις ώρες λέει Μέγκα έβλεπα. Τι τρεις μέχρι το πρωί. Μέγκα εκεί. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ, είχα και στεναχώρια. Μέχρι το πρωί Μέγκα. Και να φανταστώ ότι είχες και τη φωνή τέρμα ανοιχτή, έτσι. Τέρμα, γιατί τέρμα. Δεν μπορεί, καμιά κόρνα δεν σ' άκουσες. Καμιά κόρνα δεν άκουσες. Μία κόρνα άκουσα να σου πω την αλήθεια, αλλά ήταν ένα. Το λεωφορείο. Που... Όχι, όχι. Τι? Ένας που είχε παρκάρει και έκλεινε κάποιον δρόμο. Έκλεινε. Τίποτα. Πολύ ωραίο το Μέγκα. Σου το προτείνω και εσένα. Σοβαρά μιλάς. Πολύ ωραίο κατάλληλο. Θα το βάλω σε επανάληψη το δωμάτιο. Βάλε τη Φιέστα να τη δει σε επανάληψη το Μέγκα. Φοβερό το κανάλι που πιστεύω όλοι οι Αριανοί βλέπαν Μέγκα. Να σου πω την αλήθεια, είχα κλείσει τηλεόραση. Το πυροσόου το είδε. Το την προηγούμενη μέρα, πυροσόου. Αυτό που αντιγράψαμε. Που ναι, αντιγράψα. Το λίγο. Είδα από εσύ μου τώρα. Καταρχήν ναι, ναι. Και τέλο. Με έστειλε να πούμε. Δεν σε έστειλε. Τίποτα. Ούτε σε κόλλησα, ούτε τίποτα. Όχι, μου τα έστειλε τέτοιο. Δεν με σου στείλω, ρε φίλε. Ναι, ήμουνα στο. Το μεταξύ όταν τα έστειλε, στο Μπουγάτσα ήμουνα. Mm. Ναι. Εντάξει, αυτό το... είδε τι έκανε ο Μπουγάτσα. Ο Μπουγάτσα έκανε ένα. Κεράκι. Εγώ τι έκανε δύο φωτογραφίε. Μία από πάνω του. Οι παοξίδε που διοργάνωσαν αυτό το πυροσόου και ένα με τον Άρη όταν. Έκλεισε τα 100 χρόνια γενέθλια που είχε ναι, ιστορίας. Ο Άρης δεν ήταν τα 100 χρόνια, για να τα λέμε όλα ναι, τώρα, εντάξει. Είναι. Δεν είναι μόνο τα 100 χρόνια, ήταν... γεια σας κύριε Ματζούκη, καλή εβδομάδα. Γεια σας Γιώργο. Αύριο θα σε δω, εγώ αυτός δεν θα σε δει, οπότε... Στο καλό. Σωθήκατε, τι έγινε. Τι έγινε, δεν μας είπες. Οχ, οχ, οχ. Ένα ακόμα μάτς. Ένα πόντο θέλεις. Πόσο θες. Ένα πόντο θες. Ένα βαθμό. Γιατί δεν θα πάρεις πόντο. Άμα κέρδεις, άμα χάσεις. Εντάξει. Με χει. Ισοβαθμία. Εντάξει, εντάξει. Δεν είναι στο χέρι μόνο του Ηρακλή, ναι, από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι, εντάξει. Στο χέρι του, να κερδίσει, σώθηκε. Όχι, όχι, πρέπει ανάλογα τι θα κάνει. Αν κερδίσει, είναι πού στον Πλατανιά παίζει. Ναι, μέσα στον Πλατανιά παίζει. Είναι... Που μόνο νίκη θέλει ο Πλατανιά. Μόνο νίκη θέλει ο Πλατανιά. Εντάξει, άμα θέλει μόνο νίκη ο Πλατανιά, άναξε μια λαμπάδα τώρα στον Αγιώργη που θα πα. Α βρει το χώρο για. Αλλά ξέρει τι είναι το καλό. Για επειδή το ψιλοκοίταξα, α πούμε. Βέβαια δεν κάθισε να μα πει όλα τα ενδεχόμενα. Ο Πλατανιά και να κερδίσει. Αν κερδίσω από όλον Λάρισας, είναι που παίζει με έναν πεθαμένο, εκτός έδρας βέβαια. Δεν ξέρω και τι, εκεί τι γίνεται σε ισοβαθμία.
Οπότε θα παιχτούν πολλά. Τελευταία αγωνιστική πότε είναι αυτή, το ξέρεις? Δεν το ξέρω. Όχι. Λοιπόν, τι λέγαμε. Α, ναι, δεν ήταν μόνο τα 100 χρόνια Τάσο, γιατί να τα λέμε κιόλα, έτσι. Ήταν τα 100 χρόνια και ο Άρης, όταν οι οπαδοί του γιόρταζαν τα 100 χρόνια, είχε πέσει. Ήταν πεσμένος. Ναι. Κατάλαβες. Άρα, ναι, για να σου κάνω. Γιατί αν σου πω τι θα έκαμνες εσύ, σίγουρα θα μου πεις το εξής ωραίο, ότι εγώ δεν μπορώ να πέσω. Άντε. Το δέχομαι αυτό. Όλοι μπορούν για να πέσουν. Για τη χάρη τη συζήτηση, όχι. Όχι, όλοι να σου το πω αλλιώς. Να σου το πω αλλιώς, να σου δώσω τέτοιο και να μου πεις. Σκέψω ότι τώρα, προχθές, δύο αγωνιστικές δεν θέλει και είσαι 5 παθμούς μπροστά. Μόνο με 2 ήττες κάνεις το πρωτάθλημα, έτσι. Ναι. Σκέψω είμαι τιμωρία. Ναι, εντάξει. Εγώ λέω αγωνιστικά τώρα. Εντάξει. Λέω τώρα, αν και είναι πολύ Spielberg το σενάριο, λέμε ότι είμαστε στην Αγγλία και γίνεται αυτό το σενάριο, έτσι. Έχανες από το Λεβαδιακό. Εντάξει. Και πήγαινες, έκανες και από τα Γιάννα. Ναι. Και σου έπαιρνε αυτό το πρωτάθλημα το τελειωμένο Ολυμπιακός. Ναι. Και μετά ήταν να γιορτάσεις τα 100 χρόνια της ιστορίας σου. Ναι. Πώς θα κατέβαινες στο Λευκό Πύργο? Καλά, δεν θα κατέβαινε. Να, εγώ προσωπικά δεν θα κατέβαινε. Ωραία. Σκέψου πώς ήταν ο Αριανός που είχε πτώσει η Β' Εθνική. Εντάξει. Να πάνε, δεν το, δεν εντάξει, για να λέμε καλή καζουρίτσα, καλού το τέτοιο. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι, όπως το λέτε εσείς, μια αντιγραφή πανηγυρισμού. Ναι. Αλλά είναι τεράστια η διαφορά, ναι, σε έκταση. Δηλαδή, ναι, αυτό το πυροσόου που αποφάσισαν να κάνουν, ωραία, οι οργανωμένοι φίλοι του ΠΑΟΚ, ναι, ήταν γύρω στα 8 χιλιόμετρα από ό,τι γράφουν οι πληροφορίες. Δηλαδή, ξεκίνησε από το λιμάνι, ωραία, και τελείωσε στο Μέγαρο Μουσικής. Ωραία. Δηλαδή, μιλάμε, παιδιά. Μας έφτασε μέχρι το Μακεδονία Παλάς, νομίζω, και λίγο πιο. Ακούω, ναι, όταν λέμε αντιγραφή, δεν εννοούμε ούτε ποιος ήταν μεγαλύτερη, ούτε της ιδέας. Η ιδέα είναι αντιγραφή. Και ο Άρης την αντέγραψε, αν θυμάμαι καλά, γιατί το θυμάμαι. Και ο Άρης, αλλά από έξω το αντέγραψε. Ωραία. Αν θυμάμαι καλά, η Σαμπτόρια το είχαν κάνει, ο παδί της Σαμπτόρια. Για να... Άκουσε με το. Ναι, η αντιγραφή είναι αντιγραφή. Ωραία. Τι να κάνουμε τώρα. Μην το φαίνεις αυτό. Sorry. Όχι, δεν με πειράζει. Είναι μεγάλη εβδομάδα τώρα, δεν θέλω. Δεν με πειράζει αυτό, ρε φίλε. Αυτό τώρα δεν είναι επιχείρημα. Ήταν μεγαλύτερο. Και η αντιγραφή είναι της ιδέας. Δεν μετράμε πόσο. Και οι πυρσοί προσλογικά θα ήταν περισσότεροι. Όχι, λογικά. Αν δεν μετράμε. 8 χιλιόμετρα σου λέω. Ωραία, ήταν περισσότεροι. Λοιπόν, όταν η ιδέα είναι που αντιγράφει. Ναι, αλλά βγήκαν οι δικοί σας. Τι πω εγώ τώρα, βγήκε ο Μάνος από το Escobar. Ναι. Αντιγράψατε βρελάχανα και κάνατε και ράνατε και ράνατε. Δηλαδή τώρα το κόμπλεξ και την κακία για το ότι ο Πάκο δεν έχει κάτι. Και αυτό το τσικλίζουν οι άλλοι. Οι δικοί του έχει κάτι. Έχει κάτι που το τσικλίζουν. Ωραία. Όταν θα πάρει Μάνο και οι συνοπαδοί σου το πρωτάθλημα ο Άρης, εσύ κάνε πάλι αντιγραφή και άναψε πυρσού από το Καλοχώρι μέχρι τη Μηγανιώνα. Μέχρι τη Μηγανιώνα. Θα σε παραδεχτώ, ρε φίλε. Αλλά το μεγαλύτερο πυροσόου. Έτσι. Μεγαλύτερο... Το έχει αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε. Μεγαλύτερο ήταν το δικό σας. Ήταν αντιγραφή της ιδέας των Αριανών. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Πέστα. Βάλ την ώρα. Βάλ την ώρα και συνεχίζουμε. Αυτό για μένα. Όχι για μένα. Αυτό είναι μεγαλύτερη επιτυχία από το Έκσταση Εξανό. Απλώς δεν το θυμάται ο Τάσος. Το τραγούδι λέω, το Mayday. Δεν θυμάμαι όμως τέτοιος. Πώς λέγονταν αυτοί, ρε. Θύμησε μου. Westbam. Ναι, Westbam. Πού να το θυμάμαι, εντάξει, πέρασαν και χρόνια. Λοιπόν, πάμε Τάσο. Λίγο να δώσουμε, ναι, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Επόμενος στόχος του ΠΑΟΚ είναι το κύπελο, παιδιά. Όπως όλοι ξέρετε, 11 Μαΐου το πρώτο μάτσε στην Τούμπα τελείωσε. 2-0 κέρδισε ο ΠΑΟΚ τον Αστέρα Τρίπολης. Υπάρχει ένας επαναληπτικός, στον οποίο ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι σοβαρός, πρέπει να είναι προσγειωμένος, να τελειώσουν τα πανηγύρια. Για να μπορέσει να πάει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά να διεκδικήσει τον τίτλο, τις δύο προηγούμενες χρονίες τα κατάφερε. Θέλει φέτος για να σπάσει ένα ρεκόρ ακόμα να πάρει το double αίτητος. Αυτό σημαίνει ότι δεν το έχει κάνει καμία ελληνική ομάδα ποτέ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Θα είναι άλλη μια πρωτιά, άλλο ένα ρεκόρ που καταρρύπτει ο ΠΑΟΚ φέτος. Ο Λίμπερο, 107,4 στο FM, σου δίνει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τον επαναληπτικό αγώνα Αστέρα Τρίπολης ΠΑΟΚ και να σφραγίσει ο ΠΑΟΚ την παρουσία του στο μεγάλο τελικό στο Ρίτσεσι Καζίνο, στο θέατρο Βεργίνα. Έλα και εσύ στη μεγαλύτερη κερκίδα της πόλης, στο Βεργίνα θέατρο του Ρίτσεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Πάρε μέρος στους διαγωνισμούς του Λίμπερο 107,4 στον FM και κέρδισε διπλές προσκλήσεις με απεριόριστη μπύρα και κληρώσεις με πλούσια δώρα στο ημίχρονο. Να πούμε ότι η είσοδος στο Βεργίνα θέατρο επιτρέπεται ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας, είναι σημαντικό αυτό. Θα στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και όσοι δεν κληρωθείτε
Προμηθεύετε τα εισιτήριά σας μόνο με 5 ευρώ από το καζίνο στα καταστήματα public και ticketservice.gr. Οπότε, FM κενό, όχι, δεν είναι μέσω μηνύματος, τώρα το βλέπω τη διευκρίνηση. Όποιος καλέσει, όποιος καλέσει και μιλήσει με τον ηχολήπτη ή και με εμάς, κερδίζει διπλή πρόσκληση, παιδιά. Τώρα το είδα εδώ πέρα. Και πάνω, με εμάς, αν μιλήσει και πει θέλω να πάω, πέρα. Έτσι ακριβώς. Όποιος καλέσει έτσι στο τηλέφωνο, 2310-287-38, 2310-287-38, δίνει ονοματεπώνυμο και παίρνει διπλή πρόσκληση. Mm-hmm. Να πάρει το φίλο του, να πάρει τη σύντροφό του. Να πάρει το παιδί του, να πάρει το κουμπάρο του, την κουμπάρα του, οτιδήποτε αγαπάτε, οποιοδήποτε αγαπάτε και να πάτε στο. Και ο παδός της Τρίπολης να είναι. Έτσι, και ο στο Βεργίνα Θεάτρο. Καλησπέρα σας κύριε Σακελαρίδη, τι κάνετε. Καλησπέρα σας κύριε πρωταθλητή. Ελάτε, πείτε μια καλησπέρα. Για ελάτε, πείτε μια καλησπέρα. Καλώς τα παλικαράκια μου, τι κάνετε. Για να ακούσουμε. Καλό καλώς τα καλώς πρωταθλητές. Ουδής αναμάρτητος. Πώς είναι το όνομά σου? Χρήστος. Γεια σου ρε Χριστάρα Γίγαντα. Εσύ παλικάρι μου. Γεια σου Γιάννα ρε Γίγαντα. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίκτης του ΠΑΟΚ? Χρήστο. Ποιος είναι? Βιερίνια. Είπες και ένα που ξέρει μπάλα, εντάξει. Πασχαλάκης Γιάννη. Ποιος Πασχαλάκη? Όχι ρε, ποιος Πασχαλάκη? Πασχαλάκη δεν έχεις ποτέ εσύ. Ο Άρη για τερματοφύλακες, μιλάς στον Άρη. Τόσο ψηλό παίκτη μόνο στο μπάσκετ. Καλά ρε, για Άρη για τερματοφύλακα λες. Τι λες ρε, θα σου πω καμιά τριανταριά τώρα. Μα σου λέω τόσο ψηλό παίκτη μόνο στο μπάσκετ είχες. Σαν το Σκόουλς είσαι, να σου πω την αλήθεια. Σαν το Σκόουλς μοιάζεις. Πολύ το λένε. Μην τον πειράζετε σήμερα το παιδί, γιατί μόλις γύρισε. Είχε φύγει, πάει στην Ελλάδα. Μέγα έβλεπα, Δεν άντεχε του παλιού. Μέγα τσάνελ έβλεπα. Τίποτα, μέγα τσάνελ, δεν είδα τίποτα. Έχει να πανηγυρίσει από τότε που έπαιζε ο Λυπηρίδης στον Άρη. Κάνεις λάθος. Μια χαρά είδα. Και κύπελο είδα. Κάνεις λάθος. Πού είδες κύπελο, στο PlayStation? Όχι, στην Κούνια ήμουνα. 18 μηνών. Α, τώρα πρόσφατα, πριν 50 χρόνια. Ήμουνα λίγο κοντά σαν το Χρήστο ήμουνα. Τότε να ξέρετε, είχαν βάψει παιδιά τελευταία φορά το Λευκοπύργο μας, να ξέρετε, όταν πήρε κύπελο. Σιγά, ναι, τρέγια, ναι. Σιγά. Συγγνώμη, φωτογραφία έχουμε, υπάρχει. Μια χαρά. Από το κύπελο. Μια χαρά. Το 70. Ναι. Έχουμε φωτογραφία. Τα εφηβικά σου αποθυμένα με τον μπάσκετ τα ξεπέρασες, βλέπω. Τα έχω, ρε φίλε. Σου είπα. Ότι έχω το κόμπλεξ, μου έχεις αφήσει κόμπλεξ. Θα το πω σε λίγο, γιατί κάτι τέτοιο. Δηλαδή αυτό το αντιαριανό που βγάζω, ρε παιδί μου, είναι από τον μπάσκετ. Από τον Γκάρι και τον Γιάννακτη. Εγώ δεν το κρύβω. Εγώ το κρύβω. Εσείς δεν τα παραδέχεστε. Πάρε 10 χρόνια πρωτάθλημα συνεχόμενα, θα κάνουμε κι εμείς. Θα αποκτήσουμε κι εμείς. Καλά τώρα. Μιλάμε για το βασιλιά το σπόρο όμως. Ναι, σωστά. Πάρε 5. Στα δεύτερα αθλήματα. Στα δεύτερα αθλήματα. Είστε δεύτερο. Λίγο καλοί. Είστε ωραία, λίγο καλοί. Ωραία, ωραία, λοιπόν, ωραία. Θα πάρουμε και το κύπελο τώρα, Χρήστο. Γιάννη, τι λέτε. Φυσικά θα το πάρει. Δεν υπάρχει. Άρα. Καλά, 11 του Μάη ξανά ο Ζάχος θα φύγει. Χρήστο, έβγαλες φωτογραφίες προχθές στο Λευκό Πύργο? Όχι, δεν πήγα. Δεν πήγες. Δεν πήγαμε. Δεν θα ξαναπάς φέτος. Άστο, κάτσε εκεί που είσαι. Είναι ικανή. Νίκο, είναι ικανή. Από την τρέλα τους. Να πάρουμε το Λευκό Πύργο και να φύγουμε. Το κόμπλεξ που δημιουργήθηκε και είναι εύλογο. Και εγώ θα το είχα, ρε παιδί μου. Το είχες ήδη, μας το έπες. Να πάρει καμιά άεκτο κύπελο και να κατέβουν στο Λευκό Πύργο. Άλλοι κατέβηκαν στο Λευκό Πύργο. Κίτρινοι είμαστε, θα πει. Μπερδευτήκαμε. Περίμενε. Ποια επίπλαση? Άλλοι κατέβηκαν στο Λευκό Πύργο όταν χάσαμε από την Τρέισερ. Άλλοι κατέβηκαν. Μην τα ξεχνά. Τι να κάνουμε, φίλε. Εγώ δεν κατέβηκα να πανηγυρίσω. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν κατέβηκα. Δεν τα ξέρουν τα παιδιά, θα σα τα πω. Μέχρι το Λευκό Πύργο τότε δεν κατέβηκα. Εσύ δεν κατέβηκες καμιά 200 στην οπαδή? Όχι, όχι, μέχρι τη Δικητηρίου έφτασα. Κατέβηκε. Όχι, εκεί είχαμε τα επεισόδια και σταμάτησε η πορεία, η κάδος που στα κάτσε. Δεν μπορώ να επεκταθώ παραπάνω. Παιδιά, θα σα τα πω μετά. Δεν βγάλατε φωτογραφίες, δεν θα ξαναπάτε φέτος. Εντάξει, δεν πειράζει. Ακούστε εμένα. Ακούστε, θα σα πω. Πείτε τη μαμά να κάνει μπουγάδα από τώρα τα παοξίδικα. Να τα έχετε έτοιμα. Γιατί? 11 του μήνα θα ξαναείστε Λευκοπύργο. Ναι, μαζί με τους καντινιέριδες. Όλοι οι καντινιέριδες πήγανε, προμηθευτήκανε. Τα κρεατικά τους, τα λουκάνικα, τα πάντα όλα. 11 Μαΐου κανονίστε καμιά εκδρομή πουθενά, που δεν θα πάτε πουθενά. Στο ΑΚΑ, αν πραγματικά πανηγυρίζουμε. Μέσα στην Αθήνα. Και τι θα πανηγυρίσουμε, Γιάννη? Το double.
Και το double, double ITT και τρίτο συνεχόμενο κύπελο. Σε περιμένω Χριστοβασίλης τώρα για το ITT. Δεν το έχει κάνει. Σε περιμένω Χριστοβασίλης. Ο καημένος πέφτει ο καημένος. Σώσε τον καημένο τον Χριστοβασίλη. Αυτός που είναι για να... Αυτός που μπογιάτισε το Μακεδονία Παλάς. Αγάπη μου όμορφη, αυτός είναι για να πάει να πουλάει πάγο. Αυτός είναι για να πάει να πουλάει πάγο στη σκάλα της Μηχανιώνας τώρα. Που μπογιάτισε το Μακεδονία Παλάς αυτός. Τώρα το ρωτήσανε ποια είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδος και είπε Όλυμπος. Μία με κερδίσε εμένα. Μία ρε, άκουσε σοβαρά. Αλλά θα ήταν σύμπτωση. Μία. Έχω ένα φίλο που πίνει καφέ στο Μακεδονία Παλάς συνέχεια. Δεν θα πω ποιο είναι. Μου λέει μία φορά έλα ρε Ζάχο λέει να πιω. Και πραγματικά πήγα. Σαββατοκύριακο πρωινό, με κέρδισε καφέ. Ποιον είδα μέσα, να μην βγω από την πόρτα. Το Χριστοβασίλη. Το Χριστοβασίλη. Θα ήταν σύμπτωση. Πρόσεξε τώρα. Σύμπτωση θα. Μια ερώτηση. Μία φορά πήγα σύμπτωση. Μου επιτρέπεις μια ερώτηση. Δεν είναι καθημερινά. Μου επιτρέπεις μια ερώτηση. Ό,τι θέλεις. Είσαι πρόεδρος μιας ποδοσφαιρικής ομάδας. Είσαι μαρουλάτος, δεν έχεις ανάγκη. Ποιος είναι μαρουλάτος, ο Χριστοβασίλης. Ρεγκαρντάσι μου καλό. Είσαι, σου λέω, Μαφραγκάτος. Όπως είσαι πρόεδρος ομάδας του Super League. Καλά, και άλλος δεν έχει τίποτα εκεί. Καλά, εσύ τα ξεχάσει αυτά γιατί σου να βήτα και γάμα. Την ξέχασε. Για προχώρα. Και είσαι πρόεδρος εσύ. Να δω πώς θα μου το αιτιολογήσει. Και έρχεσαι στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας μας. Όχι, δεν είναι η πρωτεύουσα. Ερώτηση, μπάμπα, δεν με αφήνει να ρωτήσω. Τόσο χαλάρος. Έρχεσαι στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη μας. Πού θα μείνεις. Και θες να δεις όλη την παραλία, ρε παιδί, να δεις τον Όλυμπο απέναντι. Μπορεί να έχει. Στο Χάγιατ. Και το έτο. Τι να κάνει. Στο Χάγιατ. Και ο Χάγιατ. Άλλο σου είπα, ρε. Το Χάγιατ δε... τα βλέπει. Τα βλέπει. Εσύ. Το Χάγιατ τα βλέπει στο αεροπλάνο που έρχεται από τον Γκάνσκ. Πέρσι καλοκαίρι. Σου λέω να βλέπει τώρα θερμαϊκό. Ρε, να βλέπει απέναντι Όλυμπο. Πού θα πάει να μείνει. Ρε, δεν σου είπα τι. Καλοκαίρι ήταν. Και μου είπε ο φίλος έλα για καφέ στο Μακεδονία Παλάς. Ένα παραπάνω. Έχει φοβερό καφέ, λέει. Και όντως είχε ωραίο καφέ. Φίλε, λέω, για ένα παραπάνω. Έχεις πάει στο Μακεδονία Παλάς να μείνεις. Όχι, δεν έχω μείνει. Πάλι μέρες. Δες πρώτα. Ο Βαρδινογιάννης. Γιατί είσαι ο Βαρδινογιάννης. Έχω σπίτι στη Θεσσαλονίκη. Δεν μου λείπει. Στο Μακεδονία Παλάς να μείνω. Είσαι και ανύπατος. Πάρε τη σχέση σου. 150 ευρουλάκια είναι. Τζάμπα πράγμα. Τι είναι αυτό. Μια φορά θα σου μείνει. Χορηγό θα γίνει. Και ζήτα αν δεν θες, θα σε βοηθήσω εγώ. Χορηγό. Ζήτα δωμάτιο, δωμάτιο με θέα το θερμαϊκό και τον Όλυμπο. Ρε εσύ θα με εξηγείς γιατί ο Χριστοβασίλης δεν έχει καλοκαιριάτικα. Γιατί το ξενοδοχείο είναι αλφα εθνικής αγόρε μου. Εσείς μάθατε αλλού, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Ο Χριστοβασίλης, εγώ είμαι με τον Χριστοβασίλη. Είναι και από τα Γιάννα ο άνθρωπος, να μην πέσει, ιστορική ομάδα είναι. Τα Γιάννα το είδα το μάτσο εδώ πέρα, πάω Γιάννα τα είδατε που πέφτανε κάτω. Ναι. Πέφτανε κάτω 2 και 3 παιδιά. Από το πρώτο λεπτό. Ναι, γκολ offside μας. Το πέναλτι που είπε το έπεσε ο άλλος ο βουτυχτής. Πες το ρε Γιάννη. Γκολ offside. Του Άρη. Πολλά γουέστανε. Ορμάτε τώρα πάνω του. Κανονικό ήταν. Έτσι ρε, έτσι ρε. Κανονικό και δύο πέναλτι δεν μας έδωσε. Μπράβο. Δεν τα λέω μόνο εγώ. Πω πω οικογενειακή καλούκηση. Αν είναι δυνατό. Λοιπόν, εσάς σας θέλω εδώ στην εκπομπή, δεν φύγετε. Άντε, γεια. Στο καλό. Φυγέτε, θα πάμε εμείς να πάρουμε και λαμπάδες παγωτά και θα τους φέρω εγώ μετά. Λοιπόν, την κάναμε την εκπομπή. Ροντέο. Εντάξει, εντάξει. Χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Έλα, σε φιλήσω. Έλα. Γιάννη μου, καλό Πάσχα. Να έχετε καλή Ανάσταση. Έλα και σένα. Έλα, Γιάννη μου. Έτσι. Παιδιά, ό,τι επιθυμείτε, υγεία, καλή πρόοδο να έχετε εκτός τα αθλητικά, να βγείτε τελευταίοι. Αυτό σας λέω. Έτσι, 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 γερά, έτσι, παοκάρα και ετοιμαστείτε για πανηγυρισμό του ντάμπλ. Εντάξει. Έτσι, αγοράκι μου. Τέταρτο. Δεύτερο συνεχόμενο. Άναμπρα, τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε και αυτά. Τα Χρήστο, δεν θα γίνει το πρωτάθλημα του χρόνου, το πήρατε από τώρα, ρε. Δεν θα γίνει. Του άρεσε. Του άρεσε. Δεν θα γίνει από τώρα που νομίζω. Ένα το ξέρεις, είναι τυχερός. Είναι τυχερός. Εμείς μετά από 10 χρόνια βρεθήκαμε ραδιοφωνικά και σηκώνουμε πρωτάθλημα και double. Έλα, ναι. Τι κατσίκι είμαι, είδες. Γεια σας, το καλό. Ήτανε η Σακελαρίδη. Έτσι. Πάω ξάκι άρρωστα. Δεν φάνηκε καθόλου αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, και ενημερωμένα, αυτό μου άρεσε. Αυτό πόσο χρονών δεν μας είπα, πόσο είναι ο μικρός. Κοίτα, τώρα τον μεγάλο τον είδα γύρω στα 13, 14. Μικρός, ναι, 19. Ο μικρός είναι 11 κάπου εκεί. Αλλά είναι ο ένα, απλό παράδειγμα από τα, πιστεύω δεκάδες χιλιάδες νέα παοξάκια τα οποία, τα οποία δημιουργήθηκαν μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Δηλαδή, την Κυριακή το βράδυ είχε τη μεγαλύτερη τηλεθέαση. Ποιο, το Open. Το Open. Ναι, γιατί πιάνει ποσοστά νικοτίνης. Δεν ξέρω τι πιάνει. Νικοτίνης στο τσιγάρο. Αλλά είχε τη μεγαλύτερη τηλεθέαση από όλα τα υπόλοιπα κανάλια. Αφού είναι το κανάλι του Πρόεδρου. Και όταν λοιπόν μπαίνει
αυτό που έγινε, αυτή η φιέστα για το πρωτάθλημα, μπαίνει η τούμπα. Μπαίνει η ατμόσφαιρα που επικρατούσε. Ναι. Ο κόσμος που ήταν sold out, δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο sold out στην πόλη μας. Μπαίνει μέσα στα σπίτια όλης της Ελλάδος. Πάει στην Κρήτη, πάει στη Μυτιλίνη, πάει στην Κο, πάει στην Κάλυμνο, πάει στη Σύφνο, πάει στην Κέρκυρα, πάει στην Κεφαλονιά, πάει στη Ζάκυνθο, πάει στην Κρήτη, πάει στη Ρόδο, πάει Καστελόριζο, πάει παντού, πάει στην Εύβοια, πάει στη Χαλκίδα, πάει Σέρες, Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη, Οριστιάδα, Δημότικο. Όπου πάει λοιπόν αυτή η εικόνα και βλέπουν τα πιτσιρίκια 7, 8, 10, 12, 13, 14 ετών την εικόνα αυτή, λένε μπαμπά, εγώ έγινα ΠΑΟΚ. Έχουμε δεκάδες χιλιάδες νέα παουξάκια από την Κυριακή και μετά. Για να μιλάμε σοβαρά. Σοβαρά μιλάμε. Ωραία. Ο πατέρας, οποιοσδήποτε πατέρας που είναι κάποια ομάδα, εντάξει, δεν μπορεί να γίνει το παιδί του κάτι διαφορετικό. Αυτό που λες είναι σωστό στα παιδάκια που ο πατέρας αφήνει ελεύθερο το παιδάκι του να γίνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, εσένα ο πατέρας όταν σε έκανε μικρό, σε πήγε στην Τούμπα όπως και εμένα, έκανε παουξάκια, έτσι, δεν υπήρχε περίπτωση να γίνω κάτι άλλο. Ναι, αν ο πατέρας σου έλεγε αγόρι μου, γίνω τι ομάδα θέλεις, σε αυτό που λες, εδώ, εκεί, σε αυτό το τομέα. Θα σου δώσω παραδείγματα. Ναι. Σε αυτό το τομέα. Δηλαδή, ο πατέρας. Δηλαδή... Ναι, δίνεις όμως ως παράδειγμα τον Τρέγια και τον Τρούλινγκ. Αυτό σου λέω. Που είμαστε, ρε παιδί μου, ως ένα σημείο σε μικρότερη ηλικία όταν ήμασταν, ναι. Ήμασταν ακραία στοιχεία σαν οπαδοί. Ναι, λέω ότι από την οικογένεια. Αυτό... Όχι ότι κάναμε λέω στα κάτι που δεν έπρεπε. Ναι, θέλω να σου πω ότι μπορεί να φτάναμε και στα άκρα, ρε παιδί μου, για την ομάδα μας. Γιατί ξέρω εγώ, εσύ μου είπες ότι είναι ένα offside και εγώ λέω δεν είναι offside. Εγώ είπα ότι είναι απέναντι και εσύ δεν είναι απέναντι. Μπορεί να μην μιλιόμασταν. Να σου πω εγώ. Ένα απλό πράγμα. Έτσι. Ναι, δεν θα σου πω κάτι. Αδέλφια, μάλλον. Δεν αμαλώσουν. Ναι. Κατάλαβες. Έχω δίπλα. Εκεί που μένω. Αεξής που έχω σκοτωθεί 15 φορές, ο Φώτης. Φώτης τώρα. Αεξής. Μαζί με τη γυναίκα του Νατάς, γειτονές μου. Έχουν δύο αγοράκια. Τον Κωνσταντίνο και τον Μάξιμο. Ο Φώτης μπορεί να είναι αεξής, έτσι, άρρωστος. Σου λέω να σκοτωθούμε. Ναι. Τα παιδιά του τα άφησε να γίνουν ό,τι θέλουν. Πάω. Θα γίνανε τώρα με το πρωτάθλημα. Έγιναν πάω. Πόσο χρονών είναι, καλά, γειτονάκια είναι. Πόσο χρονών είπε. Ο Μάξιμος είναι στα 5 κοντά. Λογικό είναι. Και ο Κωνσταντίνος τώρα περιέγραψε. Τώρα περιέγραψε αυτό, ναι, που σου είπα. Ναι, ναι. Παρότι ο μπαμπάς είναι μια ομάδα, αν δεν πει παιδιά. Αν έλεγε πόσον είπε στον μπαμπά. Ο Φώτης. Αν έλεγε ο Φώτης, παιδιά, ΑΕΚ θα είμαστε, τελείωσε και θα σα πάω, ξέρω εγώ, στο ΑΚΑ σε ένα τέτοιο, σε ένα μάτς, θα γινόταν ΑΕΚ. Εφόσον τα είπε έτσι, τα παιδιά, και φυσικά σε αυτή την περίπτωση έχει δίκιο, βλέπουν ποιο είναι πρώτο. Α, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ. Θα γίνω αυτό. Σε αυτή την περίπτωση έχει δίκιο. Αλλά δεν είναι δυνατόν ο πατέρα να είναι ΠΑΟΚ, άρεση, με αυτή τη λογική. Με αυτή τη λογική που λες, επί αυτοκρατορίας, όλα τα παιδάκια στη Θεσσαλονίκη πρέπει να γίνονται Άρης. Mm. Δεν γινόταν όμως, δεν είναι έτσι. Έτσι δεν είναι. Γιατί δεν έκανες κόσμο εσύ μέσα τον μπάσκετ. Ο κόσμος του Άρη, εσύ θεωρείς ότι είναι μόνο ποδοσφαιρικός. Εγώ πιστεύω, άλλο λέω. Εγώ για να μην είμαι υπερβολικός και για να μην πικάρω, εγώ θεωρώ ότι πλέον αυτοί οι πενιντάριδες, οι πενινταπεντάριδες ή οι εξιντάριδες Αθήνας. Δεν λέω σένα, φίλε. Ναι. Οι 55άριδες, οι 50άριδες, ναι, και οι 45άριδες ακόμα, ναι, θεωρώ ότι είναι μπασκετικοί μέσα στο Χαρελάο που πάνε. Μην κοιτάς τώρα που ο Άρης είναι, πάει από το κακό στο χειρότερο στο Palette Sport, στο μπάσκετ, έτσι. Ναι. Αυτοί που πραγματικά γίνανε Άρης, ναι, μέσα από το μπάσκετ, και επειδή το μπάσκετ δεν πάει καλά, πάνε τώρα στο ποδόσφαιρο. Εγώ πιστεύω ότι ο Άρης... Είναι 50-50, θεωρώ εγώ. Για μας μιλάμε για δεκαετία του 80, ναι, και αυτό ήρθε και έκανε ο Super 3, ο Άρης είχε πολύ κόσμο, τον αύξησε βέβαια, θεωρώ, με τον μπάσκετ, όχι τόσο πολύ όσο νομίζεις, λέω εγώ. Απλά ο κόσμος ήταν ανοργάνωτος, ήρθε ο Super 3 και το έλυσε αυτό το πρόβλημα. Πριν έκανε Super 3, σίγουρα. Πριν το Super 3 δεν υπήρχαν, δεν υπήρχε ο ΣΦΑΧ. Υπήρχε ο ΣΦΑΧ, εντάξει, ο ΣΦΑΧ τώρα. Τα Καναρίνια, οι Ρολοχίτες. Εντάξει, ήταν πολύ πιο. Τα Καναρίνια, τα θυμάσαι, οι Ρολοχίτες. Δεν ήταν τόσο οργανωμένοι. Μα υπήρχαν, δεν υπήρχαν παρατήρηματα. Δεν ήταν τόσο οργανωμένοι. Ναι, αυτό σου λέω. Όταν λέμε οργάνωση, εννοούμε να υπάρχουν τα παρατήρηματα, να αυξάνουν, να κάνουν και να... Ναι, αυτό, ναι, λέμε. Ναι, ναι, ναι. Ήταν ανοργάνωτος ο κόσμος. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ είχε οργανωθεί νωρίτερα. Ναι, δεκαετία του 80. Νωρίτερα. Και πιο νωρίς. Εντάξει. Από το 60. Ναι, ρε παιδί μου. Από το 1964. Δεν λέω αν ο πρώτο σύνδεσμο να γνωρίζει. Ναι. Οι πρώτοι σύνδεσμοι ήταν, οι πιο παλιοί σύνδεσμοι μάλλον, αν θυμάμαι καλά, είναι του Κορδελιού και της Νεαπόλεως.
Ναι, ρε, από τη δεκαετία του 60 με 70. Οι ρολοκίτες είναι δεκαετία του 60, ναι. Άλλο λέω. Αν θυμάμαι καλά. Όταν λέω, μιλάω για οργάνωση. Ναι. Δηλαδή, δεκαετία του 60 υπήρχαν, ναι, ξέρω εγώ, τέλη, μέσα δεκαετία του 60. Ναι. Δεν το ξέρω κιόλας, να μην λέω ψέματα. Οι ρολοκίτες. Δεν υπήρχε όμως αυτό να υπάρχουν τα παραρτήματα. Δεν υπήρχε, ναι, ναι, διακλάδωση, κατάλαβες. Ναι. Ο Σούπερ Τι έρθε και έλυσε αυτό το πρόβλημα. Ο κόσμος του Άρη ήταν πολλής, ήταν ανοργάνωτος. Σίγουρα έκανε κόσμο με τον μπάσκετ. Δεν έκανε τώρα, το λέγαμε, ναι, το παράδειγμα. Άμα ήταν με αυτή τη λογική, ο Άρης πουσάρουν εκείνη την περίοδο. Και μπορεί να είναι το μπάσκετ, αλλά εκείνη την περίοδο που το ξέρεις πολύ καλά και θα συμφωνήσεις, το μπάσκετ εκείνη τη δεκαετία σε δημοτικότητα στην Ελλάδα ήταν μεγαλύτερο και από το ποδόσφαιρο. Τι να κάνουμε. Έπρεπε να γίνουν όλοι οι Αριανοί με αυτή τη λογική. Δεν γίνανε όμως. Είχε μεγάλη δημοτικότητα. Είχε μεγαλύτερη και από το ποδόσφαιρο. Τα Άρης ΠΑΟΚ, συμπληροφορώ εγώ, τότε δούλευα και σε βίντεο κλαμπ, ερχόταν, ήταν η δεκαετία της κασέτας, όλοι σε κασέτα. Τα Άρης ΠΑΟΚ ερχόταν και μου τα ζητούσαν, γιατί τα αντιγράφαμε τότε, εντάξει, από βίντεο σε βίντεο αντιγραφή, και τα πουλούσε το βίντεο κλαμπ, φυσικά. Βέβαια, λίγο πίσω από την κουρτίνα, για να μην λέμε και ψέματα. Είχε μεγάλη δημοτικότητα, αλλά είχε μεγάλη, ναι, δημοτικότητα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Επειδή το μπάσκετ, ναι, ήταν στη Θεσσαλονίκη, γιατί βγάλανε και προσωνύμιο Θεσσαλονίκη μπασκετομάνα. Ναι. Στην Αθήνα δεν είχε τόσο. Άρης ΠΑΟΚ δεν τα βλέπαν οι Αθηναίοι, λες. Όχι τόσο πολύ, ξέρεις γιατί. Λες, εσύ τώρα κάθεσαι να δεις Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ή Παναθηναϊκό ΑΕΚ. Καλά, συγκρινές εκείνα τα Άρης ΠΑΟΚ τώρα με αυτό το πράγμα και το μπάσκετ τότε με αυτό το πράγμα. Εγώ τώρα δεν τα συγκρίνω, καμία σχέση, Ζάκο μου. Γιατί τα έζησαμε και εγώ και εσύ. Από μέσα μισά. Έτσι, μπράβο. Δεν μπορώ να το συγκρίνω αυτό το πολυδιαφημιζόμενο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό με τα δισεκατομμύρια που έχουν πέσει εκεί πέρα. Έτσι. Με αυτό που γίνει τότε. Απλά θέλω να σου πω ότι όταν δεν έχεις τα πρωτεία σε μια πόλη 5 εκατομμυρίων κατοίκων και τα έχει μια πόλη η οποία τότε ήταν 1 εκατομμύριο κάτοικοι, ναι, ένα και κάτι, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορεί να έχει τη μεγαλύτερη δημοτικότητα. Μπορεί να την έχει τοπικά εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Εγώ πιστεύω. Ναι, αυτό το πιστεύω, ναι, 1000%. Αλλά η δημοτικότητα στο μπάσκετ. Αυτό να σου πω κάτι. Εκτοξεύτηκε όταν ανέλαβαν μεγαλοεπιχειρηματίες από την πρωτεύουσα. Τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Αλλά υπήρχε ευτυχώς για τον Άρη τότε το Ευρωμπάσκετ το 87 που το κατέξει, ναι, η Εθνική Ελλάδος και από τότε ο κόσμος άρχισε να ξετρελαίνεται. Εγώ από τότε θυμάμαι. Εγώ μπορώ χωρίς να ξετρελαίνεται ο κόσμος πιο πολύ με το μπάσκετ. Αυτά δεν είμαι καλός ούτε στο, ναι, ψάξιμο όπως δεν είμαι καλός. Υπάρχουν κάποιοι που είναι IT και το χειρίζονται το διαδίκτυο όπως τα δάκτυλά τους. Ναι. Μπορούν κάποιοι να βρούνε τις τηλεθεάσεις που είχε τότε το Άρης ΠΑΟΚ. Και να τις συγκρίνουμε, όχι τώρα με αυτό, με τις καλές τηλεθεάσεις που είχε το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Γιατί υπήρχαν χρονιές, ναι, που όντως και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και εγώ έβλεπα στην αρχή κάποια μάτς. Ναι. Λοιπόν, να τα συγκρίνουμε. Καμία σχέση λόγω. Είχε ξεκινήσει και η ιδιωτική τηλεόραση. Ναι, το 89, τότε το Μέγα ήταν. Θυμάμαι το Άρης ΠΑΟΚ, το τρίποντο του Γιαννάκη είναι στο Μέγα. Μέγα και Αντένα. Ναι. Είχαν ξεκινήσει. Τότε γινόταν, πρόσεξε, γινόταν πόλεμος ποιος θα πάρει τα δικαιώματα του μπάσκετ. Χάρη Αλευρόπουλο θυμάμαι. Χάρη Αλευρόπουλο, ο Μπατής. Ο Μπατής και ο Σύριγος. Σύριγος, ναι. Σύριγος, ναι. Ο Σύριγος ήταν πιο πολύ και στην Έρνα, ας πούμε, ναι, αλήθεια. Ναι, ναι. Ο συγχωρεμένος. Άλλες εποχές, καμία σχέση τότε. Κοιτάξτε, ρε παιδιά, τι πονηρός είναι. Μου πήγε τη συζήτηση στο μπάσκετ. Εγώ συμπήρχα. Μου πήγε τη συζήτηση στο μπάσκετ για να αποφύγει τη συζήτηση τη μεγάλη φιέστα του πρωταθλητή. Δεν είδα του τίποτα. Πρωταθλητή Ελλάδος. Μέγα έβλεπε. Δεν το είχε στο Μέγα. Δεν το είχε στο Μέγα. Δεν το είχε στο Μέγα. Στο Μέγα δεν είχε. Μια ματιά θα άρεξε. Όχι, ναι. Ξέρεις τι έκανα, να σου πω την αλήθεια. Πραγματικά, εγώ έκλεισα τη λέω πραγματικά. Είδα λίγο δίδαλα να δω έτσι τέτοιο, είδα λίγο Ραπτόπουλο να μην, ναι, πω ψέματα, ναι, ναι. Και λέω 2 η ώρα, τελείωσε 2 και κάτι. Λέω, ρε, συγγνώμη, ναι, θα το πω, ναι, του, ναι, 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 του έτσι. Θα έχουν τελειώσει, ναι, θα έχουν τελειώσει, ναι. Και γυρίζω και κάνω το λάθος. Και γυρίζω, Βασίλη, ναι, Βασίλη. Κάνω το λάθος και γυρίζω, ναι, στο Όπελ. Λέω, θα είναι 2 και 20, λέω, θα έχει τελειώσει, ναι, ναι. Και βλέπω τέτοιο. Α, στο διάλογο κλείσω. Γυρίσατε. Όχι. Τι, όχι. Όχι, δεν γύρισα. Να σου πω. Ο Μπουγάτσης πήγε στο λιβάδι. Πάνω λέει 800 μέτρα, τρέγια, ψόμετρο. Ούτε σήμα το κινητό έχει, τρέγια. Δεν θα δω τίποτα. Τίποτα δεν θα δω. Τίποτα. Η Γρηγορία έφυγε πάνω σε ένα τρακτέρ. Φωτογραφία βγήκε. Πήγε στο χωριό τη. Κάποιοι άλλοι φουλάρανε. Τα τεπόζιτα ρεζερβουάρ ξαφανιστήκαν μεσολόγιο. Άλλος πήγε στην Κρήτη, άλλος πήγε στη Γιάρο. Λέει, δεν θέλω να ακούω. Γιατί? Γιατί, ρε παιδιά. Πήρε πρωτάθλημα ΠΑΟΚ. Δηλαδή, άμα πάρεις κύπελλο εσύ. Γιατί πρωτάθλημα δεν σε βλέπω να παίρνεις. Εδώ, ρε τρέγια, σου είπαμε. Πριν να φύγω εγώ. Εδώ, ρε τρέγια, σου είπαμε. Να πάρεις πρωτάθλημα που παίρνεις πρωτάθλημα. Θα σε πειράξει αν πάρει κύπελλο Άρης και έβγαλες, να πούμε, καντήλες έβγαλες. Τι μας λες, απλάκα μας κάνεις.
Αυτό είναι φυσιολογικό. Ναι, αλλά, ενώ το άλλο δεν είναι φυσιολογικό. Αυτό είναι φυσιολογικό. Εσύ, θα παίρνω εγώ πρωτάθλημα και θα με νοιάζει αν ο Πάουκ πάρει κύπελο. Θα σου έλεγα ούτε με ενδιαφέρει. Θες ο Πάουκ να πάρει τώρα το κύπελο. Όχι βέβαια. Μπράβο. Άρα εγώ γιατί να φύγω. Ναι, αλλά δε, άλλο είπα. Εγώ όμως δεν ασχολούμαι να φύγω. Όχι, 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 όχι. Άλλο είπα. Πώς όχι, όχι. Δεν είπε έτσι. Πρόσεχε. Ένα λεπτό. Λέω. Ρώτησε με. Όχι. Ρώτησε με. Θα παίρνει εσύ πρωτάθλημα ο Άρης και θα σε πειράξει να θέλει να πάρει ο Πάουκ κύπελο. Και θα σου πω φυσικά δεν θα θέλω να με πειράξει. Μας πάρει. Θα πάρω εγώ πρωτάθλημα. Θα είμαι στον 7ο ουρανό και θα ασχοληθώ αν ο ΠΑΟΚ παίρνει κύπελο. Στο ορκίζομαι να μην βγω από την πόρτα που δεν θα θέλω να πάρει ο ΠΑΟΚ. Δεν με ενδιαφέρει, θα σου πω. Ναι. Ξεκίνησε η εβδομάδα των παθών. Ποιο παθών? Για τους φίλους του Άρη. Όχι, η εβδομάδα των παθών είναι κανονική. Τώρα, η εβδομάδα των παθών είναι και δεν είναι μόνο για το μεγάλη εβδομάδα, είναι και για τον οπαδό του Άρη. Ναι. Όταν υπάρχουν δύο μέρες, 48 ώρες πίσω που ο ΠΑΟΚ έκανε φιέστα μέσα στην πόλη. Το, είναι μια παγκόσμια. Εγώ θα σου δώσω τη λύση. Παγκόσμια είδηση. Μεγάλη Πέμπτη θα σου δώσω. Δεν θα σε αφήσω έτσι σπάσιμο. Γυρίσατε. Παγκόσμια είδηση. Ναι. Ποια παγκόσμια είδηση? Έκανε το γύρο του κόσμου για αυτή τη φιέστα. Πραγματικά μιλάνε. Εσύ είναι πρώτη είδηση, είχε. Ναι. Όχι, σοβαρά μιλάω. Ναι. Σοβαρά μιλάω. Στα μεγαλύτερα site για αθλητικά γεγονότα και αυτά. Ναι. Έβαλε την ατμόσφαιρα και όλη την αυτή μία ώρα και 20 λεπτά. Τα δείχνει συνέχεια. Μπράβο. Έγινε δηλαδή. Έκανε το γύρο του κόσμου. Μπράβο. Η είδηση της κατάκτησης του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης και η φιέστα που έγινε. Μπράβο. Συγχαρητήρια για τη φιέστα. Μιλάμε για μια. Δεν είδα τίποτα, αλλά. Πραγματικά δεν το έχω ξαναδεί. Κάτι ένας μου είπε ότι ήταν σαν να ήταν λίγο διαγωνισμός Eurovision, κάτι τέτοιο. Φιλέ, όχι, όχι. Καμία σχέση. Αφού περιμένω την Παπαρίζου, λες, μια, ότι θέλω να τραγουδήσω το number one. Μια μοναδική ατμόσφαιρα. Όχι. Μέσα σε ένα κλίμα πανηγυρικό το οποίο φρόντισε πάρα πολύ όμορφα, θα πω εγώ, και να δώσω συγχαρητήρια. Στους συντονιστές της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αλλά και, στον κύριο όλο που διοργάνωσε αυτή την εκδήλωση, γιατί φρόντισε να τιμήσει και την ομάδα του 1975-76 το πρωτάθλημα και, την ομάδα, και την ομάδα του 1985, αλλά όλους τους νεκρούς, όλα τα παιδιά. Ωραία, που φύγανε, όλα τα παιδιά που φύγανε ξεχωριστά, φρόντισε να τα τιμήσει, τα έφερε μέσα στην Τούμπα, μέσα στο γήπεδο που ο ΠΑΟΚ σήκωσε το πρωτάθλημα, τα έφερε δίπλα στον κόσμο, στο λαό του ΠΑΟΚ. Μέσω video wall. Έδειξε ένα-ένα. Έδειξε τον Παναγιώτη τον Πικυλίδη. Έδειξε τα παιδιά που φύγανε στα Τέμπη. Τέλος πάντων, ήταν μια συγκινητική στιγμή που πραγματικά εκεί όλο το γήπεδο είχε δακρύσει. Πραγματικά. Τίμησε λοιπόν όλους τους βετεράνους που ήταν στα πρωταθλήματα τα προηγούμενα. Τίμησε τα παιδιά που έχουν φύγει από τη ζωή και παράγοντες του ΠΑΟΚ και παίκτες του ΠΑΟΚ. Τον Παρίδη, τον Φουτουκίδη. Είπατε για τον Παντελάκη. Ναι. Χειροκροτήθηκε ο Παντελάκης, να υποθέσω, έτσι. Όλους. Mm. Άλλα θυμάμαι. Έφερε επίσης μέσα στο γήπεδο τους παοξίδες, τους συνδέσμους που είναι στο εξωτερικό. Το Club ΠΑΟΚ Μελβούνης είχε απευθεία σύνδεση. Το Club ΠΑΟΚ Στουτγκάρδης. Το Club ΠΑΟΚ Νέας Υόρκης, τη Ζάμπια, τους τρελούς από τη Ζάμπια. Δεν μπορείς να φανταστείς με τους κοιτάξεις. Θα σας στείλω ένα βίντεο να κλάψω τα γέλια. Και πραγματικά όταν έγινε η παρουσίαση των ποδοσφαιριστών 1-1 μέσα σε μια φανταστική ατμόσφαιρα, φανταστική, δεν μπορώ να σου το περιγράψω. Δεν μπορώ. Άμα θες έτσι, χωρίς να σε πικάρω, ναι. Έτσι για 10 λεπτά μπες και ρίξε μια ματιά. Πιστεύω στα επόμενα 25 χρόνια ναι, εντάξει, θα το δω. Μπες και, για να σου δώσω κάτι, δεν μπορώ να σου το περιγράψω. Άλλο, και η μεγαλύτερη στιγμή για μένα, ναι, κράτα αυτό ρωτήσω, ναι. Ήταν όταν μπήκε μέσα αυτός ο ευεργέτης του ΠΑΟΚ, όπως τον ονομάζω εγώ. Ναι. Έως τώρα τουλάχιστον από όσο δείχνουν τα πράγματα. Ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος αποθεώθηκε κυριολεκτικά, πήρε το μεγαλύτερο χειροκρότημα και εκεί που πάθαμε πλάκα ήταν πραγματικά όταν ο Ιβάν Σαββίδης έκανε 4 βήματα επάνω στην εξέδρα και γονάτισε υποκλίνοντας στο μεγαλείο αυτού του κόσμου. Δηλαδή ωραία. Σεβάστηκε όλο αυτόν τον κόσμο και υποκλήθηκε μπροστά στον κόσμο του ΠΑΟΚ, μέσα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Και φυσικά αποθεώθηκε εκ νέου αυτός ο τεράστιος παράγοντας που πήρε στις πλάτες του τον ΠΑΟΚ, τον πήρε σακατεμένο οικονομικά και μέσα σε μια πενταετία, εξαετία μπόρεσε. Εφταετία. Και έφερε τα πάνω κάτω, γκρέμισε πρασινοκοκκινοκίτρινες παράγκες, έκανε ομαδάρα, έκανε επενδύσεις. Γιατί είχαμε πει ο ΠΑΟΚ για να πάρει πρωτάθλημα δεν θα τα καταφέρει. Χρειάζεται 2 εντεκάδες, χρειάζεται ένα μεγάλο οικονομικό παράγοντα και φυσικά χρειάζεται να γκρεμιστούν οι πρασινοκοκκινοκίτρινες παράγκες. Τα έκανε αυτά όλα μέσα σε 5-6 χρόνια και κατέκτησε το πρώτο του πρωτάθλημα. Εύχομαι προσωπικά
να κάνει ένα σερί δεκαετίας στο πρωτάθλημα και όχι μόνο και στα κύπελα και στα double και να κάνει μια τεράστια ευρωπαϊκή πορεία στους ομίλους του Champions League. Αυτός που λογικά, εντάξει, δεν πειράζει, έχει πρωτάθλημα πήρες, έχει μια λογική. Αυτό όταν λογικά υπήρχε ένας που θα παρουσίαζε όλα αυτά, έτσι. Ναι. Το παρουσίαζε, κομφερασία, πώς να το πω, ξέρω εγώ. Ο παρουσιαστής. Παρουσιαστής. Όταν είπε για το πρωτάθλημα του 75, ανέφερε τον Άρη που σας έδωσε το μισό πρωτάθλημα, που κέρδισε τρεις αγωνιστικές πριν τελειώσει το ΤΙΝΑΕΚ στο Χαριλάου και σας έδωσε το μισό πρωτάθλημα. Ελπίζω να έκανε μια αναφορά, έτσι. Δεν χρειάζεται να κάνει μια αναφορά. Θα ήταν. Κοίταξε, εμείς σαλιάριδες δεν είμαστε. Δεν είστε. Ούτε στεκόμαστε σε τέτοιες καταστάσεις. Τον πατέρα μου. Ούτε στεκόμαστε σε τέτοιες καταστάσεις. Τον πατέρα μου, λέω, που. Ναι. Τον τέτοιο, γιατί εκείνη ήταν, λέει, στο Χαριλάου. Σας χαιρετάω. Γεια σας, το καλό. Ήταν στο Χαριλάου ο πατέρας μου και λέει, και εγώ Ζάχο, μου λέει, ήθελα να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Αλλά μετά μου λέει, τι να κάνω, φάτα τώρα. Δηλαδή, λοιπόν, που μετά από τέσσερα Ζάχο, χρόνια. Δηλαδή, φέτος που ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Παναθηναϊκό δύο φορές, τον Πανετολικό, ναι, δύο φορές, σου δίνει την Ευρώπη. Εγώ. Όχι, τι μου δίνει. Κέρδισες, έκανες τις νίκες που πρέπει να κάνεις εσύ. Ωραία. Συγγνώμη, ρε φίλε. Έκανες τις νίκες που πρέπει να κάνεις εσύ και βγαίνεις πέμπτος. Άρα αυτό που λέω δεν είναι. Για μένα όχι. Αν η Λαμία. Καταφέρει και περάσει με την ΑΕΚ, θα έχεις πρόβλημα. Τελευταίο. Εγώ ξέρω πολλούς φίλους του Άρη, εσύ είσαι εξαίρεση, που λένε: εγώ θα είμαι με τον ΠΑΟΚ στο κύπελλο, αν περάσει η Λαμία. Θα φωνάζω, λέει, ΠΑΟΚ. Λοιπόν. Ειλικρινά σου μιλάω. Μπορεί να μην είναι φανατική, μπορεί να είναι και φανατική και να λένε να έχουν άλλη άποψη από σένα. Λοιπόν. Ξέρω πάρα πολλούς φίλους του Άρη που το έχω ζητήσει και λέω: εσύ, αν θα περάσει η Λαμία και παίζει ΠΑΟΚ Λαμία και περάσει και ο ΠΑΟΚ, με ποιο θα είσαι στο τελικό κύπελλο. Με τον ΠΑΟΚ, φίλε. Πλάκα κάνεις. Ευρώπη θέλω να πω. Τι με νοιάζει εμένα, λέει, Λαμία. Ωραία, ποια Λαμία. Εσύ, ναι, έτσι και έτσι, λέει, πήρες το τάγμα. Άποψη του φίλου. Πειράξει να πάρεις το κύπελλο. Άκουσε με. Άποψη του φίλου δεν μπορούν όλοι να συγκρίνουν. Όχι, των φίλων. Όχι του φίλου. Εγώ δεν ξέρω κανένα που να. Τουλάχιστον από τους δικούς μου φίλους δεν ξέρω κανένα. Δηλαδή 10 στα 10 έχει αυτό η άποψή μου. Άλλο θέλω να πω. Και σου το είπα και τις προηγούμενες εβδομάδες. Είναι πολύ απλό. Εγώ λέω να αποχωρείς διακριτικά από το κύπελλο. Δύο κερδίζεις πράγματα από αυτό. Ακούς? Δύο πράγματα κερδίζεις από αυτό. Αν αποχωρείς διακριτικά από το Κύπρο, θα υπάρχει μια μουρμούρα, μια τέτοια βέβαια. Εντάξει, θα ξεπεραστεί, πρωταθλητής είσαι. Λοιπόν, την Πέμπτη, αν αποτραβηχτείς από το Κύπελο διακριτικός, δύο πράγματα κλειτώνεις. Πρώτον, βάζεις σε μπελάδες στον Άρη, έτσι. 50%. Κάνω λάθος? Ναι, για πες. Ναι. Βάζεις σε μπελάδες τον Άρη, διότι θα έχουμε ένα τέτοιο αν το πάρει η Τρίπολη μας εκτός Ευρώπης. Και δεύτερον, θα αποφύγεις την ήττα στον τελικό. Που πολύ καλά ξέρεις ότι θα χάσεις τον τελικό. Έτσι λέω εγώ. Και εσύ το ξέρεις. Αγωνιστικά, ξεαγωνιστικά θα χάσεις. Έτσι λέω εγώ. Μη λες τι θες. Εσύ λες τι θες. Όχι, προβλέπω. Προβλέπεις. Αλλά η στατιστική λέει κάτι άλλο. Η στατιστική λέει τρία συνεχόμενα με την ίδια ομάδα δύσκολα. Και στην έδρα της. Η στατιστική λέει ότι τους δύο προηγούμενους τίτλους τους έκοψα εγώ. Μπράβο. Και με τους εξαγωνιστικούς παράγοντες, λέω εγώ. Η στατιστική λέει επίσης ότι έχω 25 νίκες σε 28 μάτς. Ωραία. Και τι έγινε. Στο κύπελλο έχεις δύο ήττες, θα το πάρουμε. Είναι σωστό. Δύο ήττες εκτός έδρας και όλα στην έδρα του αντιπάλου. Και τώρα στην έδρα του αντιπάλου θα παίξεις. Η στατιστική λέει ότι έχω καλύτερο ρόστερ. Ναι. Βέβαια, έχω προβλήματα πολλά. Έχω μείνει με τη β' ομάδα παίζω πλέον. Έχω καταλάβει, ο ΠΑΟΚ πλέον παίζει χωρίς Βιερίνια, παίζει χωρίς Μαουρίσιο. Αυτοί οι δύο είναι βασικοί, όντως. Βασική είναι αυτή, όντως. Μιλάμε. Αυτή είναι βασική, άλλος. Παίζει χωρίς Ενρίκε. Ο Ενρίκε δεν είναι βασικός, δεν ήταν. Τέσσερα γκολ έχει βάλει, φίλε. Το Δεκέμβριο ήρθε. Βασικό μου πάει στον Ενρίκε. Δεν είναι. Και από την μέρα που ήρθε πάλι δεν έχει. Δεν είναι έλλειψη. Δεν έχει βάλει σημαντικά γκολ. Ναι, έλλειψη είναι, αλλά εναλλακτική λύση. Όχι έλλειψη ενδεκάδα. Οι άλλοι δύο που μου είπε είναι ενδεκαδάτη. Άμπραβο. Άρα β' είναι λίγο δύσκολο. Τέλος πάντων. Εγώ σου λέω. Ο Ακπόμ με το χωρίς τον Ακπόμ παίζω. Ναι, δεν ξέρω ποιος είναι. Ο βασικός επιθετικός είναι. Αυτός είναι, εντάξει. Okay. Ότι καταστρέφει τον πρίγιο. Γιατί δεν παίζει ο Ακπόπ, τι έχει. Στο χέρι, κάτω. Σοβαρά, μιλάς. Θα παίξει ο Καρέλης, είναι καλό. Δεν έπαιξε, ρε φίλε. Στο Μικροβαδιακό, ο Σφιντέρσκι έπαιξε. Ωραία, λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, η Μεγάλη Τρίτη είναι χαλαρά, έτσι. Θα ανοίξουμε γραμμές. Θα ανοίξουμε και γραμμές, φυσικά θα ανοίξουμε γραμμές. Δώσε τηλέφωνο να. 23. Δεν διαβάσαμε τίποτα, πιστεύω να το ξέρεις, έτσι. Ναι, εννοείται. Θα τα διαβάσουμε όλα μαζί. 23-10-2-87 και 3-8 αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. 69-45-2-87 και 3-8, αφού διαβάσουμε βέβαια και τους βασικούς υποστηρικτές της εκπομπής. Πες και εσύ αυτό που θες να πεις. 5η 25 Απριλίου, 4 η ώρα το μεσημεράκι. Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ. Ο Λίμπερο 107,4 σου δίνει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τον επανελευτικό αγώνα Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ για να σφραγίσει ο ΠΑΟΚ την παρουσία του στο μεγάλο τελικό. Έλα και εσύ στη μεγαλύτερη κερκίδα της πόλης, στο Βεργίνα Θέατρο του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη.
Πάρε μέρος στους διαγωνισμούς του Λίμπερο 107 και 4 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις με απεριόριστη μπύρα και κληρώσεις. Στο ημίχρονο, να πούμε ότι η είσοδος στο Βιγίνα Θέατρο επιτρέπεται ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας. Όσοι καλέσετε στο 2310 287 και 38 μετά το διάλειμμα, έχετε κερδίσει διπλή πρόσκληση. Δίνετε μόνο το ονοματεπώνυμό σας στον ηχολήπτη, το γράφουμε, το δίνουμε εμείς στο Βεργίνα Θέατρο του Ρίτζεσι Καζίνο και μπαίνετε εντελώς δωρεάν. Έχετε απεριόριστη μπύρα και κληρώσεις με πλούσια δώρα στο ημίγρονο και φυσικά βλέπετε το Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ στη μεγαλύτερη γιγαντοοθόνη που υπάρχει στην πόλη μας. 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια και για τις προσκλήσεις τις διπλές, όποιος καλέσει και ποιο ονοματεπώνυμο κερδίζει, αλλά και για τις γραμμές σας να μας πείτε κι εσείς τα δικά σας, τις απόψεις σας μετά από το διαμυστικό σύντομο διάλειμμα που θα κάνουμε. Διάλειμμα, Βασίλη Καβαδία, και ερχόμαστε.